Καλησπέρα, χαίρετε. Το αποψινό μας θέμα το έχω πολύ καιρό σημειωμένο για να το κάνω και μάλιστα χθε όταν κάναμε το βλοκ με την Αριστονική για τη χαρά μετά που το τελειώσαμε λέω, άχρε παιδί μου δεν διάβασα εκείνη την επιστολή στην Αριστονική θα διαβάζουμε απόψη όμω. Λέει μια φίλη, θέλω να μάθω να παίρνω και να νιώθω χαρά. Καλησπέρα Θέκλα μου, καλησπέρα. Δεν ορίζω τον πληθυντικό αριθμό στο μυαλό μου σε ένδειξη ευγένεια. Εξού και ο ελληνικό, και εγώ το ίδιο. Χαίρομαι με του ανθρώπου που νιώθουν μια εγκύτητα και μια οικειότητα να μιλάμε στον ελληνικό. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σου αποτυπώσω στο γραπτό μου λόγο όλη την ευγένεια τη ψυχή μου όπου και σου αξίζει. Είσαι ένα αυθεντικό άνθρωπο που σε συνδυασμό με τη γνώση που κατέχει κάνει στάγματα στι ζωέ μα. Ένα ευχαριστώ από καρδιά. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια, το οποίο είναι και υπερβολικά, ε Θέκλα μου, θα ήθελα να μάθω την τέχνη του να απολαμβάνει την ουσία της. Τη θηλυκή αυτή πτυχή που για εμένα που αγαπώ πολύ είναι κάπως άγνωστη. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θηλυκή πτυχή το να απολαμβάνει. Δεν ξέρω πώς το εννοείς, αν εννοείς ότι ως γυναίκα να μάθεις να απολαμβάνει, γιατί αν το δούμε κοινωνιολογικά και αν το δούμε και ιστορικά κάπως το θέμα, σε μια κοινωνία η οποία ακόμη είναι πατριαρχική, έστω και αν η πατριαρχία πνεί τα λίσθια, οι άνδρες είναι πιο πολύ equipped, εξοπλισμένοι, ώστε να χαίρονται ανένοχα και να μάθουν να λαμβάνουν. Τώρα, τη θηλυκή αυτή πτυχή, λε που για εμένα παγαπώ πολύ, είναι κάπω άγνωστη. Για όσου δεν γνωρίζουν τον όρο γυναίκε που πολύ, είναι ένα όρο που μα αρέσει πάρα πολύ εμά εδώ στο κανάλι τελευταίο, Εξού και αναφερόμαστε συνέχεια στο βιβλίο τη Ρόπι Νόρουτ, Γυναίκε παγαπούν πολύ, και αφορά την συνεξάρτηση. Οι γυναίκες οι οποίες όταν μπαίνουν σε μια σχέση δίνονται υπερβολικά, αγαπούν υπερβολικά επειδή ακριβώς δεν αγαπούν τον εαυτό τους και τάσσονται στο να γίνονται υπηρέτριες, ψυχοθεραπεύτριες, νοσοκόμες, ερυθροσταυρίτισσες που λέει και μια φίλη εδώ στο κανάλι, προκειμένου να εξυπηρετούν τον άνδρα και νομίζοντας και νομίζοντα έτσι ότι αν κάνουν τον άντρα ευτυχισμένο θα είναι και αυτέ ευτυχισμένε. Ε, στο, Χρησιμοποιώντα τον όρο Γυναίκε Παγαπούν Πολύ, το οποίο βιβλίο το διαβάζω κάθε Δευτέρα σε όσου βρίσκεστε στη λειτουργία συμμετοχή, αλλά μπορείτε, όπω έχω πει πάρα πολλέ φορέ, να το αγοράσετε και ηλεκτρονικά. Ρωτήστε με στα σχόλια αν κάποιοι δεν θυμάστε. Το έχω και στην κοινότητα αναρτημένο να σα δώσω το σύνδεσμο με τι εκδόσει Μήνοα που έχουν το βιβλίο. Και από ό,τι έχω διαβάσει σε ένα σχόλιο, λέει θα επανεκδώσουν το βιβλίο. Να το επανεκδώσουν γιατί είναι ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από καμιά βιβλιοθήκη. Άμα το επανεκδώσω, θα πάρω να αγοράσω καμιά δεκαριά για να κάνω δώρα όπου πηγαίνω. Μόνο εκείνο το βιβλίο. Λοιπόν, άρα οι φίλοι λέγοντα ότι είμαι η γυναίκα, παγαπώ πολύ και μου είναι άγνωστο η τέχνη. Του να απολαμβάνω. Τώρα, θηλυκή πτυχή δεν είναι θηλυκή πτυχή. Κοινωνιολογικά και ψυχοκοινωνικά είναι ανδρική πτυχή η τέχνη του να απολαμβάνει και αποτελεί ενίσχυση τη ανδρική πλευρά τη προσωπικότητα μα να μάθουμε κι εμεί οι γυναίκε να απολαμβάνουμε, χωρί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άνδρε, οι οποίοι λόγω είδου χιονοκρασιακών χαρακτηριστικών ή λόγω του τρόπου με τον οποίο έχουν μεγαλώσει, επίση είναι ενοχικοί προ το να απολαμβάνουν. Μιλάω γενικά. Όταν λέω ψυχοκοινωνικά, μιλάω μακροκοινωνικά. Μιλάω γενικά. Τι συμβαίνει συνήθω στο μεγαλύτερο μέρο τη κοινωνία. Ευτυχώ το σύμπαν, λέει η φίλη, είναι γενναιόδωρο μαζί μου και δεν νιώθω αδικημένη. Χαίρομαι. Εγώ νομίζω το σύμπαν είναι με όλου μα γενναιόδωρο. Ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνουμε τη γενναιοδορία του. Παρ' όλα αυτά, σε κλάσματα δευτερολέπτου, τη στιγμή που θα λάβω, έχω σκεφτεί τι να δώσω. Φοβάμαι μήπω στερώ από τον άλλον άνθρωπο χρήματα ή ενέργεια ή χρόνο. Δηλαδή, δυσκολεύεσαι να πάρει δώρα. Mm -hmm. Χαμηλή αυτοεκτίμηση λέγεται αυτό. Σκέψει που λειτουργούν ω αντίβαρο στην ευτυχία τη απόλαυσή μου και έτσι δεν τη βιώνω. Αυτή την παιδική χαρά και τη λάμψη στα μάτια, αναζητώ. Αγάπη μου σου εύχομαι να τη βρει από τα βάθη τη καρδιά μου. Και αν μπορώ εγώ να σε βοηθήσω με αυτό το βίντεο ή αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε εδώ στο κανάλι, ευπρόσδεκτη. Ευπρόσδεχτη είσαι, ήδη είσαι στο κανάλι. Τη στιγμή εκείνη που σταματάει ο χρόνο και η χαρά χορεύει ανέμελη. Τι ωραίο αυτό που λες. Τη στιγμή εκείνη που σταματάει ο χρόνο και η χαρά χορεύει ανέμελη. Ούτε το πόδι μου δεν δε χαλαρώνει. Και πάνω. Ούτε το πόδι μου δεν χαλαρώνει. Ε, πάνω στο πόδι της κοπέλας που φροντίζει το πεντικιούρ μου. Σκέψεις όπως μήπως πονέσω το πόδι της κοπέλας που με περιποιείται με το βάρος του δικού μου, Δημιουργούν ένα ξύλινο και δίσκαμπτο πόδι. Έχει ενοχικότητα. Έχει ενοχικότητα. Mm. Κουράστηκα. Θέλω να απολαμβάνω. Το αξίζω. Θέλω να πετάξω από πάνω μου αυτό το βαρύ παλτό. Τι ωραία που γράφει. Είσαι, είσαι πολύ καλή στη συγγραφή, ε. λογοτεχνικά γράφει. Θέλω τον ήλιο να ζεστάνει την καρδιά μου. Θέλω ανάλαφρα να γεύω με την αυθονία τη στιγμή. Wow. Να παγώνει ο χρόνο μαζί με τι σκέψει, δίνοντα μου εισιτήριο για το ταξίδι τη χαρά. Δεν θέλω να είμαι χαρούμενη μέχρι το τελευταίο μου κύτταρο μόνο όταν δίνω, αλλά και όταν λαμβάνω. Τι ωραίο αυτό. Δεν θέλω να είμαι χαρούμενη μέχρι το τελευταίο μου κύτταρο μόνο όταν δίνω, αλλά και όταν λαμβάνω. Τι μου θυμίζει τώρα, μου θυμίζει τη μάνα μου, η οποία σε κάποια φάση μου έλεγε ότι τη είχε πει ένα γνωστό τη παλιά στην Αθήνα ότι ο μοναδικό τρόπο για να αποκτήσει χαρά είναι με το να δίνει χαρά στου άλλου. Ήμουν έφηβο όταν μου το είπε, μου, προβληματίστηκα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με έχει επηρεάσει αυτό το σκεπτικό. Εκ των υστέρων όμω συνειδητοποιώ πω είχε λάθο ο άνθρωπο, αν όντω το είχε πει έτσι όπω το είπε, μου, ότι ο μοναδικό τρόπο για να παίρνει χαρά, να χαρά στους είναι ένας από τους τρόπους να δίνει χαρά στου άλλου. Είναι ένα από του τρόπου να παίρνει χαρά το να δίνει χαρά στου άλλου. Και αν εσύ ο ίδιο δεν έχει αυθεντική χαρά μέσα σου, δεν μπορεί στην ουσία να δώσει χαρά στου άλλου. Κατόπιν δική σου προτροπή, διάβασα το βιβλίο Γυναίκε παγαπούν πολύ. Έπειτα από αυτό. Α, το διάβασε! Μπράβο! Έπειτα από αυτό, τον επόμενο αδιάγνωστο που γνώρισα, τον στόλισα με κάτι κοσμητικά επίθετα που όλο μου το είναι το γεύτη και δίχω μια ενοχή. Χαίρομαι! Όταν φτάσετε στο σημείο να βρίζετε το μα... μακάκα ή τη μακαγκισμένη χωρί ενοχέ, είστε σε καλό σημείο. Είστε σε καλό σημείο. Δεν θέλω άλλο αυτή τη σκιά στο μυαλό μου. Θέλω τα φώτα σου να απολαύσω. Είμαι έτοιμη για την αλλαγή. Η κόρη μου, εφόσον είσαι έτοιμη, θα την κάνει. Ναι. Να είσαι πάντα καλά και με την αντανάκλαση σου να φροντίζει τον κόσμο μα. Την εκτίμησή μου μαζί με μια αγκαλιά. Και εγώ σου στέλνω μια μεγάλη νοερή αγκαλιά. Λοιπόν, λοιπόν θέματα άρα. Πώ να μάθουμε να απολαμβάνουμε χωρί ενοχέ επειδή είναι ένα, βίντεο αυτό που αυτή τη στιγμή το παρακολουθούν άνθρωποι στην ελληνική γλώσσα, άρα είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με βάση την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και τον παραδοσιακό τρόπο ανατροφής των παιδιών σε Κύπρο και Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα κορίτσια, ειδικά τα κορίτσια και κάποια αγόρια είπαμε προηγουμένω, αλλά ειδικά τα κορίτσια μας έχουν φορτώσει με ενοχές όσον αφορά στην απόλαυση, ότι δεν δικαιούμαστε να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε και ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε σε επιφυλακή για να κάνουμε τους άλλους χαρούμενους και μας έχουν διδάξει το ρόλο της μάνας ως ένα ρόλο που έχει να κάνει μόνο με το να δίνει, να δίνει, να δίνει, να δίνει, να θυσιάζεται, να θυσιάζεται, να θυσιάζεται. Όσοι είστε καιρό στο κανάλι γνωρίζετε τις απόψεις μου ότι οι γονείς και οι άνδρες και οι γυναίκες και οι, μητέρα, και οι μητέρες και οι πατέρες, οφείλουμε, οφείλουμε να κόψουμε το κεφάλι μα, οφείλουμε <laughs> να κάτσουμε τη μάπα χαμέ που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Δηλαδή, οφείλουμε να το πάρουμε απόφαση, να σκάσουμε και να κολυμπήσουμε. Εφόσον αποφασίσαμε να κάνουμε παιδιά, οφείλουμε μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών μα να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Και στα τελευταία βίντεο έχουμε πει ότι η ψυχολογική ενηλικίωση είναι στα 26 με 28 χρόνια και όχι στα 18 ή 21 που σε κάποιες άλλες χώρες είναι η νομική ενηλικίωση. Όμως στην Αμερική σε κάποιες πολιτείες ενηλικιώνονται στα 21 δεν είμαι σίγουρη. Αλλά είμαι σίγουρη ότι εσείς από κάτω γνωρίζετε και θα γράψετε στα σχόλια σε ποιε χώρες είναι στα 18 ενηλικίωση και σε ποιε περιοχές είναι στα 21 ενηλικίωση. Λοιπόν, η ψυχολογική και ψυχοκοινωνική ενηλικίωση είναι μετά το πέρα τη εφηβεία, που είναι τα 26 χρόνια συνήθω για τα κορίτσια και τα 28 για τα αγόρια. Από τη στιγμή που κάναμε παιδιά, είμαστε υποχρεωμένοι και οι μητέρε και οι πατέρε και οι άνδρες και οι γυναίκε να αναλάβουμε τι ευθύνε μα απέναντι στα παιδιά μα και να του προσφέρουμε και υλικά και οικονομικά και ψυχικά και συναισθηματικά και πνευματικά αγαθά. Είμαστε υποχρεωμένοι. Όμω όταν ενηλικιωθούν ψυχολογικά τα παιδιά μας και μετά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τους προσφέρουμε τίποτα, μπορούμε όμως να έχουμε μία σχέση μεταξύ ενηλίκων, μία σχέση αλληλοεκτήμησης και αλληλοσεβασμού, που στα πλαίσια αυτής της αλληλοεκτήμησης και αλληλοσεβασμού να υπάρχει το δούνε και λαβή. Ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει πολύ παλιά, από το 16 από τον καιρό που πήγαινα στον Ανδρέα Δημητρόπουλο στο πρωτοσέλιδο, ήταν το θέμα της ανταποδοτικότητας των σχέσεων όλων των σχέσεων, όλων των ειδών των σχέσεων. Εξακολουθώ να πιστεύω στην ανταποδοτικότητα των σχέσεων... και των φιλικών σχέσεων, και των ερωτικών σχέσεων... και των οικογενειακών ακόμη σχέσεων. Με μόνη, ε, μόνη εξαίρεση του κανόνα... τις σχέσεις μεταξύ ενηλίκων γονέων και ανηλίκων παιδιών. Μ? Όταν τα παιδιά είναι μικρά δεν μπορούμε να αναμένουμε στην ανταποδοτικότητα. Το να είσαι μάνα... Το να είσαι γυναίκα δεν σημαίνει ότι θα δίνεις μόνο και δίνοντας μόνο θα χαίρεσαι. Δεν πάβεις να είσαι ανθρώπινο και δεν εξαιρείσαι από τον κανόνα της ανταποδοτικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει μια συζήτηση που είναι έτσι και πολύ της μόδας για τη θεωρία της ενέργειας, μια συζήτηση που δεν είναι επιστημονική φυσικά, είναι μεταφυσική κάπως, ότι τα πάντα είναι ενέργεια και πρέπει να δίνεις και να παίρνεις. Δεν τα ξέρω εγώ καλά αυτά. Έχω διαβάσει το βιβλίο Σέλεν στην πρόφηση Ουράνια Προφητεία, το οποίο σα το συστήνω σε όσου αν θέλετε να κάνετε πνευματικό διάβασμα, spiritual reading. Σέλεν Prophecy» στα αγγλικά, Ουράνια Προφητεία στα ελληνικά. Είναι ένα βιβλίο, πάλι και αυτό είναι τη δεκαετία του 80, λοιπόν, που σα συστήνω συνήθω παλιακά βιβλία αλλά είναι από τα, από τα βιβλία που βοηθούν κάποιον να μπει στον πνευματικό τρόπο σκέψης και να δει λίγο, λίγο και πώς σκέφτονταν κάποιες άλλες ε, κοινωνίες και κάποιοι άλλοι πολιτισμοί. Σε εκείνο το βιβλίο περιγράφεται ότι ε, με βάση, τώρα δεν ξέρω αν είναι έτσι, σας λέω το, είναι ένα βιβλίο που το έχω διαβάσει και εμένα μου άρεσε και εμένα με βοηθήσε. Περιγράφεται ότι ε, ε, με βάση την, τις διδασκαλίες των αρχαίων Παναγία yeah, μου, από αυτού εκεί τον νκα. Και Λατινική, στη Λατινική, Αμερική, τώρα θυμάμαι ακριβώ. Κάπου το είχα και όλο στο βιβλίο. Τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Το τίτλο του βιβλίου έχει σημασία. Με βάση τι διδασκαλίε ενό αρχαίου λαού, ε, ο κόσμο λειτουργεί με την ενέργεια και την ενέργεια τη αγάπη. Και οφείλουμε όλοι και να παίρνουμε, αλλά οφείλουμε και να δίνουμε. Προσέξτε πώ το είπα. Οφείλουμε να παίρνουμε, και οφείλουμε και να δίνουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι μόνο να δίνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι και να παίρνουμε για να υπάρχει εξισορρόπηση στο δούνε και λαβήν στις μεταξύ μας σχέσεις. Είναι δύσκολο πράγμα να το επιτύχουμε αυτό, γιατί είμαστε δηλητηριασμένοι με τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψει και την ιστορία των ανδρών και των γυναικών πριν από εμά, όπου έχει γεννηθεί ο καθένα, στην κοινωνία που έχει γεννηθεί ο καθένα, στην κοινότητα που έχει γεννηθεί ο καθένα, στο μικρό κόσμο που έχει γεννηθεί ο καθένα. Είναι δηλητηριασμένη η σκέψη μα. Όπω θα έλεγε και ο Ντόν Μικουέλ Ρουί, ο οποίο έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία. Αυτό θυμάμαι που είναι, είναι Μεξικανό. <laughs> είναι Μεξικανό και κατάγεται από τον αρχαίο φιλίτρο Ντορτέκον. Ο Ντόν Μικουέλ Ρουί μιλάει για το ζυζάνιο. Λέει, ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία μεγαλώνει τα παιδιά, βάζει ένα ζυζάνιο μέσα στο μυαλό τους που καταστρέφει τη φυσικότητα τους. Τη φυσικότητα τους και την ισορροπία που έχει το μυαλό και η ψυχή. Ο Ντόμι Γουέλ Ρουΐς έχει γράψει το βιβλίο «Οι τέσσερις συμφωνίες» που το έχω διαβάσει και υπάρχει το επιμέρους τέσσερα βιβλία από αυτό. Σα έχω πει ξανά: είναι ένα Μεξικανό που λέει η μάνα του, ήταν, του είχε πει από μικρό ότι ο παππού του ήταν αρχαίο Σαμάνο θεραπευτή και του έλεγε να γίνει και αυτό Σαμάνο. Αλλά αυτό τα παράτησε όλα. Και πήγε στην Αμερική, έγινε χειρουργό, ήταν επιτυχημένο και μετά έχει μια παραθανάτια εμπειρία η οποία το συγκλώνησε. Επέστρεψε πίσω στο Μεξικό. Αυτή είναι η ιστορία του όπω τη γράφει ο άνθρωπο. Δεν ξέρω αν του ισχύει. Αλλά αυτά που γράφει στα βιβλία του είναι χρήσιμα. και να τα κάποιο από μια φιλοσοφική θεώρηση, είναι πάρα πολύ χρήσιμα και είναι χρήσιμο ότι διαβάζουμε, ειδικά ότι έχει να κάνει με φιλοσοφία, ότι έχει να κάνει με άλλους τρόπους σκέψης, με άλλους πολιτισμούς. Μας βοηθάει πάρα πολύ να ανοίξουμε το πνεύμα μας και επίσης χρήσιμο είναι να διαβάζουμε και την αρχαία ελληνική γραμματεία και για μένα είναι χρήσιμο να διαβάζουμε ακόμη και τα βιβλία α, που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία. Ακόμη και η βίβλος, η Παλαιά Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη έχουν μέσα πάρα πολύ χρήσιμα, συλλογισμού, συλλογισμούς, χρήσιμους τρόπους σκέψης. Που διαβάζοντα τα αυθεντικά κείμενα, όχι την ερμηνεία των κειμένων όπω αυτή ε, γίνεται με βάση του στόχου τη οποιαδήποτε οργανωμένη θρησκεία, μα βοηθάει να καλλιεργούμε τον εαυτό μα, μα βοηθάει να γεννόμαστε πιο πνευματικοί άνθρωποι, να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε πιο φυσικά. Ε, ο Μικολί Λουί, λοιπόν, στο βιβλίο του Τέσσερι Συμφωνή, μιλάει για το ζυζάνιο, το οποίο εμφυτεύεται μέσα στο μυαλό και την καρδιά και την ψυχή του παιδιού με τη δια, ανατροφή που του δίνουν οι γονεί του και το κάνουν να μην μπορεί να χαίρεται και να νιώθει ενοχές και να μην μπορεί να πάρει και να δώσει. Λοιπόν, όσοι από εμάς ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων παγαπούν πολύ θα πω εγώ, θα, θα, το, το, θα το περιορίσω μόνο στις γυναίκες παγαπούν πολύ, παρόλο που το βιβλίο α, αναφέρεται στις γυναίκες, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και άντρε παγαπούν πολύ. Όσοι από εμάς είμαστε ορειότατα συνεξαρτώμενα ανθρωπάκια και νιώθουμε ενοχέ να πάρουμε χαρά... Και νιώθουμε ενοχές να είμαστε καλά και νιώθουμε ότι δεν μας αξίζει ευτυχία και δεν μας αξίζει χαρά και πάμε και κάνουμε κάτι ωραιότατες επιλογές στη ζωή μας, ειδικά στην ερωτική μας ζωή και εκεί παίρνουμε τον τζακπότ. Εμείς που δεν μπορούμε να χαρούμε, όσοι δεν έχουμε την, την τέχνη του να χαιρόμαστε, πάμε και επιλέγουμε ό,τι χειρότερο για μας γιατί θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει να χαρούμε και βρίσκουμε την καταπίεση και την κακοποίηση και την... το να καταπέσουμε σε επιλογές οι οποίες θα μας δώσουν πόνο ότι αυτό μας αξίζει. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ψυχοεκπαίδευση, χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία και χρειαζόμαστε να θυμίζουμε συχνά στον εαυτό μας ότι οφείλουμε να παίρνουμε κιόλας, όχι μόνο να δίνουμε, για να είμαστε ουσιαστικά ζωντανοί ε, άνθρωποι μέσα σε μια κοινωνία και να βοηθάμε στην ισότητα και στη δικαιοσύνη της κοινωνίας. Αν εγώ ανέχομαι να αδικούμε και αν εγώ ανέχομαι να μην χαίρομαι, τότε σημαίνει ότι συμβάλλω στο να είναι μια κοινωνία άνηση και μια κοινωνία που να δίνει πόνο και να δίνει στενοχώρια σε πολλούς ανθρώπους. Εδώ τώρα να σας θυμίσω για όσους δεν έχετε δει το βίντεο που κάναμε την τρίτη μαζί με την δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσή ότι έχουμε ένα σεμινάριο, ένα webinar που έρχεται για τη χαρά. Τώρα θυμηθώ πότε είναι. Δεν είναι αυτό το Σάββατο, είναι το άλλο. Αυτό το Σάββατο είναι 3 Απριλίου. Είναι το Σάββατο 10 Απριλίου. Ναι, μάλιστα. Το Σάββατο 10 Απριλίου 3 με 7 έχουμε ένα webinar που είναι στη σειρά των για τα σειρά των σεμιναρίων για τα συναισθήματα. Είναι το σεμινάριο για τη χαρά, στο οποίο σεμινάριο θα μάθουμε πάρα πολλά γύρω από τη χαρά, γύρω από τη ψυχοπαθολογία της χαράς, γύρω από τη φοβία της χαράς. Τώρα θυμηθώ πως το περιστονίκη. Ε, παραδέχομαι σε εσά ότι ακόμη δεν έχω κάνει review το υλικό που έχει στείλει Αριστονίκη. Ο review, ενώ δεν το έχω διαβάσει ακόμη, δεν το έχω μάθει, γιατί δεν θα κάνω εγώ στη, στη Αριστονίκη με πέντε μεταπτυχιακά και διδακτορικό και μεταδιδακτορικό. Δεν θα κάνω εγώ review, εγώ απλώ διαβάζω και μαθαίνω. Χερεφόπια νομίζω το πει στα αγγλικά. Δεν το θυμάμαι. Είναι η φοβία τη χαρά. Θα μιλήσουμε για τη φοβία τη χαρά. Θα μιλήσουμε και για το πώ μπορούμε να, να αντιλαμβάνομαστε τη χαρά, να την, να την επιδιώκουμε τη χαρά και να τη δεχόμαστε, να τη λαμβάνουμε τη χαρά. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι η χαρά όντως είναι στιγμές, δεν, είναι, δεν μπορείς να είσαι συνέχεια χαρούμενος, αλλά όντως μπορείς με το να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να εκτιμήσεις τον εαυτό σου και με, με τη ψυχοεκπαίδευση, τη ψυχοθεραπεία, αλλά και την συχνή εξάσκηση στο να παίρνει χαρά, μπορείς να μάθεις να χαίρεσαι. Και φυσικά, όπως λέμε κάθε φορά σχεδόν στα βίντεο, αν υπάρχει κάποια παθολογία, όπως κάποια διαταραχή συναισθήματος, όπως η κατάθλιψη, μια χώδης διαταραχή που μας εμποδίζει από το να δεχτούμε τη χαρά, τότε κάνουμε πάρα πολύ καλά να επισκεφτούμε και ψυχολόγο, να επισκεφτούμε και ψυχία, να κάνουμε την ανάλογη θεραπεία, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω την, την ικανότητα να γευόμαστε τη χαρά γιατί ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η ανιδονία ανιδονία σημαίνει δεν νιώθω χαρά δεν νιώθω ευχαρίστηση και δυσκολεύομαι να νιώσω χαρά για όσους ενδιαφέρεστε για την κατάθλιψη υπάρχει ολόκληρο playlist στο κανάλι το οποίο έχει τίτλο κατάθλιψη νομίζω για την κατάθλιψη ψάξτε στα playlist του καναλιού είναι 50 νομίζω θα τα βρείτε Αυτά, καλό βράδυ φιλιά, Χαίρετε να χαίρεστε, να χαιρόμαστε. Εγώ θέλω να πω την προσωπική μου, να καταθέσω λίγο την προσωπική μου πινελιά, ότι μου πήρε αρκετά χρόνια από τη ζωή μου για να μάθω να χαίρομαι, αλλά από τότε που το έμαθα δεν το αφήνω να πέσει κάτω. Και είναι μια συνεχής προσπάθεια, καθημερινή, στο να κρατάς τον εαυτό σου καλά, σε γρήγορση, σε συναισθηματική και ψυχική γρήγορση, Ωστε να μπορεί να χαίρεσαι και να λαμβάνει, όχι μόνο να δίνει. Σα αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ.